بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά και η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Σε αυτό το ηχητικό θα περάσουμε στο hadith νούμερο 33 από τα 40 ahadith του Ιμάμ Ναούι. Hadith νούμερο 33 από τον Ιμπν Αμπάς radiallahu anhu, ότι ο Απόστολος του Αλλά sallallahu alayhi wa sallam είπε: εάν δινόταν στους ανθρώπους ό,τι ζήταγαν, τότε θα απαιτούσαν την περιουσία και το αίμα των υπολείπων ανθρώπων. Όμως το βάρος της απόδειξης είναι πάνω σε αυτόν όπου κάνει την δήλωση. Πάνω σε αυτόν δηλαδή που διεκδικεί. Είναι υποχρεωμένος να παραθέσει απόδειξη. Και ο όρκος είναι υποχρεωτικός για αυτόν που αρνείται. Το hadith είναι αυθεντικό, από την συλλογή του Ιμάμ Αλ-Μπουχάρι και του Ιμάμ Μούσλιμ, ένα κομμάτι για την ακρίβεια από εκεί, 45-52 και 17-11, και από την συλλογή, το βρίσκουμε και στην συλλογή του Ιμπν Μάτζα, νούμερο 23-21. Θα το διαβάσουμε άλλη μια φορά και να περάσουμε στην επεξήγηση. Εάν δινόταν στους ανθρώπους ό,τι ζήταγαν, τότε θα απαιτούσαν την περιουσία και το αίμα των υπολείπων ανθρώπων. Όμως το βάρος της απόδειξης είναι πάνω σε αυτόν όπου κάνει την δήλωση. Είναι υποχρεωμένος αυτός που δηλώνει κάτι ή διεκδικεί κάτι να φέρει απόδειξη. Και ο όρκος είναι υποχρεωτικός για αυτόν που αρνείται. Να περάσουμε στην επεξήγηση του μεγάλου Αλλάμα, του Σεχ Μλουθαϊμίνου Ραχιμαούλα, όπου λέει: το χαντίθ αυτό έχει να κάνει με μία βασική αρχή όταν δικάζεται κάποιος. Η βάση ή ένα από τα θεμέλια της δικαιοσύνης. Και το Ισλάμ, όπως είδαμε και στα προηγούμενα αχαντίθ και γενικά όπως έχουμε γράψει και σε άλλα άρθρα, δεν είναι μόνο πίστη, δεν είναι μόνο θεολογία, αλλά περιέχει νομολογία, νόμους που αφορούν την κοινωνία, την κοινωνική ζωή. Και βεβαίως αυτό το συγκεκριμένο περί Ισλαμικού δικαίου. Ένα Ισλαμικό δίκαιο το οποίο βεβαίως αφορά αποκλειστικά μια μουσουλμανική χώρα, έτσι. Ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam είπε: εάν δινόταν στους ανθρώπους ό,τι ζήταγαν, τότε θα απαιτούσαν και την περιουσία και το αίμα των υπολείπων ανθρώπων. Δηλαδή, ο κάθε ένας, αν λάμβανε ό,τι ζήταγε, τότε σίγουρα, λόγω αυτής της αδυναμίας του ανθρώπου, θα ζήταγε άδικα την περιουσία ή τον θάνατο του συνανθρώπου του. Ο κάθε ένας λοιπόν δεν μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει ή να απαιτεί ό,τι επιθυμεί. Το hadith λέει: το βάρος της απόδειξης είναι πάνω σε αυτόν ο οποίος κάνει την δήλωση. Το βάρος της απόδειξης βαραίνει αυτόν που διεκδικεί. Αυτός που διεκδικεί κάτι είναι αυτός που πρέπει να παρουσιάσει απόδειξη για το αίτημά του. Το βάρος της απόδειξης λοιπόν βαραίνει αυτόν. Και ο όρκος είναι υποχρεωτικός για αυτόν που αρνείται. Αυτός δηλαδή που εναντίον του στέκεται η κατηγορία, αυτός που αμήνεται, παίρνει όρκο στον Αλλά για την αθωότητά του ή για την άρνηση της κατηγορίας. Και ο όρκος θα γίνει αποδεκτός στην περίπτωση που αυτός που διεκδικεί ή αλλιώς ο ενάγων δεν μπορεί να παρουσιάσει πιστικά στοιχεία για το αίτημά του ή την δήλωση προς τον κατηγορούμενο. Αυτό το hadith λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί θεμέλιο για το Ισλαμικό δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ ατόμων. Είναι γενικό και υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, υποκατηγορίες που καλύπτονται από την Ισλαμική νομολογία με ανάλυση. Εμείς απλά εδώ είδαμε μια γενική τοποθέτηση επιγραμματικά. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته